Υπομονή της λάσπης. Όπως λέει και ο φίλος μου ο Βασίλης, περνάμε καλώδια Ethernet. Ethernet, δηλαδή Ιντερνετ. Ναι. Βασίλης Αλμπίνο, Αλπίνο ή Αλμπίνο. Ναι. Μέσα από τις γύψοσανίδες, βλέπετε, δίκιν ένα μπροστινό τροχοδεικτικό για να τραβήξει ο Αλμπίνο τα καλώδια. Σαν να τσαλίνα. Δίκινα τσαλίνας. Έχω γίνει μηχανολόγος, μηχανικός προκτολόγος, γιατρός, οδοντίατρος, χειρούργος και προκτολόγος. 5 χρόνια στα παιδιά, 5 χρόνια πραγματικά, και ευχαριστώ όλα τα μαστόρια που με βοηθάνε στην κινηματογράφηση με τις ορολογίες. Εδώ βλέπουμε κάτι που δεν ξέρω τι είναι. Εδώ θα γίνει, παιδιά, το στυλβωτήριο. Στυλβωτήριο, παπουτσάδικο. Και εδώ θα είναι το περίφημο καφενείο των φίλων της ΑΕΚ. Εδώ θα είναι το περίφημο καφενείο της ΑΕΚ. Θα μου πεις, ρε Γιώργη, η ΠΑΕ δεν είχε βγάλει κάτι συστήματα ότι θα γίνουν σάουνες και χαμάμ? Επαναλαμβάνω, παιδιά, καθώς κοιτάμε εδώ πέρα τα φατνώματα, έτσι, γύρω-γύρω. Δεν είχαμε χώρο, γιατί μας πήρε περισσότερο χώρο η εταιρεία ΟΠΑΠ, έτσι ώστε να κάνει το πρακτορείο. Θυσιάστηκε δηλαδή η σάουνα και το χαμάμ. Λες και θα μπαίναμε να κάναμε εμείς οι βλάχοι σάουνα και χαμάμ. Για το πρακτορείο του ΟΠΑΠ, που σίγουρα εκεί όλο και κάποιος θα μπαίνει να παίζει. Έτσι, θα μπαίνει να παίζει τυχερά παιχνίδια. Ο Γιάννης και εγώ σίγουρα όχι. Και ο Βασίλης. Ναι. Άλλοι όμως που έχετε τα λεφτά, μπάγκες, σας βλέπω να παίζετε. Μυρίζει πολύ έντονο ξύλο. Ξύλο που ήρθε από το φίλο μου το Μιχάλη, το Ζακέλι, ο οποίος δίνει και το Members Club, τα αποδυτήρια, όπως τα είδατε, με τις καρέκλες, τις πανάκριβες μπάγκετ, τις δερμάτινες. Όλα αυτά είναι έργο του Μιχάλη του Σακελή. Λοιπόν, το εκκλησάκι μας, στο οποίο τι, θα γίνονται γάμοι βαφτίσεις, εδώ στην Αγία του Θεού Σοφία, και μετά η οικογένεια, έτσι, αν θέλει, παίρνει τους επισκέπτες, τους καλεσμένους της, και τους ανεβάζει πάνω, δεύτερο όροφο, και έχει μπουφέ στο εστιατόριο. Έτσι, το ίδιο θα γίνει και για εκδηλώσεις και στο Members Club. Όποιος θέλει, σε ώρα μη αγώνα, μπορεί να κλείνει το Members Club, ό,τι ώρα και να είναι,
να το ενοικιάζει, ξέρω εγώ, να μπαίνει μέσα να κάνει μία κοροϊσπέρα. Ό,τι θέλει. Έτσι. Χωρίς να το σπάσει μέσα, έτσι. Αυτό θα ενοικιάζεται. Η Βάσος Χατζιωάννου, πατέρας του πόλη, έτσι θα ονομαστεί το Members Club. Βάσος Χατζιωάννου. Τα έχουμε πει καιρό αυτά, χρόνια τώρα. Την επιβεβαίωση περιμένουμε. Να δείξω και μία και το την μπουτίκ της ΑΕΚ μας. Να γίνει η αποφώνηση από τα εσωτερικά. Έτσι, εδώ είμαστε. Με ράφια, με τραπέζια, με τα πάντα όλα. Εδώ ο Μάστορας περνάει τα ωραία του. Γεια σου Μάστορα μου. Είσαι ο κύριος. Ναι. Ο Αντώνης. Ανατολή. Είσαι ο Ανατολή. Ο Ανατόλη δηλαδή, λογικά θα είναι από περιοχή της παλιάς Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Κάποια Ρωσία, κάποια Ουκρανία, έτσι. Από ποιο χωριό είσαι, Ανατόλη? Από ποιο χώρα είσαι? Ουκρανία. Α, Ουκρανία, κοντά έπεσα. Ουκρανία. Μάστορα. Ουκρανός ο Μάστορας. Και τα παιδιά τσιμπάνε δύο γύψοσανίδες, πορεία προς το εσωτερικό μέσα για να τοποθετηθούν εκεί που πρέπει. Επαναλαμβάνω. Ο χώρος ο ισόγειος θα ολοκληρωθεί πολύ πολύ σύντομα, έτσι, γιατί είναι πολλά τα λεφτά και στο πρακτορείο του ΟΠΑΠ αλλά και στην μπουτίκ για να παίρνουμε τα πράγματα της ΑΕΚ. Οι πάνω χώροι που είδατε θα ολοκληρωθούν στο δίμηνο. Τίγκα, τίγκα, γιατρή, τίγκα. Και ευχαριστώ πολύ για την περιποίηση. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, γιατί χάρη σε εσάς, παιδιά, βλέπει ο κόσμος της ΑΕΚ παντού, όπου κι αν είναι, τζάμπα ΑΕΚ. Λοιπόν. Και τώρα χαιρετάμε τα παλικάρια εδώ των εταιριών με τα φατνώματα. Δόθε κήθε, κήθε δόθε. Πολλές πολλές τρύπες πάνω στις τσίμεντο. Αυτά. Ναι. Κάτσε πάνω το πάρω αυτό. Επειδή είναι αεξίδες αυτοί οι δύο, προχωράω προς το μέρος τους για να μου τραγουδήσουν ένα ωραίο τραγουδάκι. Έτσι να μαθαίνουν οι νέοι. Μου φεύγεις. Καθώς εδώ βλέπουμε παιδιά, καλύφθηκαν με χαρτόκουτα. Εδώ τα τρία. Πώς θα λένε, τουρνικέ νέου τύπου. Έτσι. Να χτυπάνε την κάρτα, γιατί χωρίς να χτυπήσεις κάρτα δεν μπουκάρεις. Θέλει δεκαρικάκι, 15, 20. Έτσι. Ναι. Και εδώ βλέπετε, παιδιά, όπως σχολίασα πριν με τον Βασίλη, λες και είναι Χριστούγεννα. Σε μαγαζιά κρέμονται όλα τα χριστουγεννιάτικα κάτω. Όλα αυτά, παιδιά, είναι χωνευτά σποτάκια, όπως είπε ο Βασίλης. Μέχρι να βάψουν. Άρα θα είναι χύμα στο χύμα κάτω. Μπράβο. Πρώτα θα έρθει ο βαφέας να βάψει και μετά. Χωνευτά, έτσι, γκλουπ. Ναι, ναι, ναι. Και είμαστε κύριοι. Ωραία. Και να δείξω, για κάτσε να έρθω και στο μέρος σου. Το ρακ, το πίνακα. Περίμενε, το ρακ, δεν ξέρω τι είναι το ρακ. Ο πίνακας ξέρω τι πάει να πει πίνακας. Ρακ, δεν ξέρω. Πίνακας ρεύματος, ωραία. Το ρακ τι σημαίνει. Αυτό ρε είναι τουρνικέ, ρε. Ναι, να κάνει και σβούρα, ωραία. Εδώ είναι, δεν ξέρουμε ονοματοδοσία εδώ. Πάντως, παιδιά, εδώ βλέπετε. Ο χώρος αυτός που οδηγεί με τα σκαλοπάτια και τα φέρετε, τα πλακάκια που είναι πάτο, εδώ στα, στις σκάλες, οι οποίες μέσα και έξω είναι φωτισμένες, αλλά πάνω είναι γυμνό και έτσι βλέπετε τη βρόχα. Φεύγω. Κλείνουμε από εδώ, παιδιά, με τα φώτα, την καεκάρα, συνεχίζω περιγραφή απ' έξω. Να είστε όλοι καλά και με στην βροχή, την καεκ. Και από εδώ υπογωνία, βλέποντας το κόρνερ μας, το νότιο ανατολικό κόρνερ, μπροστά από την παλιά σκεπαστή, τον αγωνιστικό χώρο που δεν βαστάει ούτε στάλα νερού, έχει γίνει τέλεια δουλειά, αφού το βλέπετε στα μάρκετα μπροστά, ο αγωνιστικός χώρος παρά τον όγκο και τη δύναμη της βροχής και την ποσότητα και την ποιότητα της βροχής, δεν βαστάει πάνω του ούτε σταγόνα. Έτσι. Και βλέπετε τις θύρες εκεί στο κάπα με τα διαχωριστικά τα κοντά και λίγο πιο νότιο ανατολικά υπάρχουν τα πελώρια διαχωριστικά που είναι στη θύρα των φανατικών φίλων της ΑΕΚ και δει στη θύρα 21. Έτσι έχουν τα πράγματα, παιδιά, την Πέμπτη. Ένα βίντεο φωτογραφικό είναι αυτό εδώ, πώς φαίνεται το γήπεδό μας από τα ανατολικά, νότιο-ανατολικά. Με την εταιρεία Μεξίλ, Σάρι και Χαγιάς, έπιπλα, γιατί και έπιπλα μπαίνουν πλέον
στο σπίτι μας. Πρώτα να κάνουμε το σπίτι μας και μετά τα έπιπλα. Με τα υπολείμματα του καουτσούκ, εδώ στο μαύρο, με το τρακτεράκι και τα τρέιλερ, με τα Big Bang που έχουν μέσα το καουτσούκ, ακόμα κι άλλο. Ένας νήλος γέμισε. Εδώ έχουμε κάποια τσάκα συστήματα από μπαράκια. Και εδώ με την... Ακούτε τον Κώστα, δεν ξέρω τώρα, το ήρθε πριν λίγο και τα είδε μόνος του. Εγώ έκανα την γύρα μου εκεί που πρέπει να δείξω πλάνα και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εδώ, όχι, δεν έχει τελειώσει ο χώρος, έχουμε αναμονές. Όπα, όπα, έχουμε αναμονές, έχουμε σίδερα. Έχουμε σίδερα, εδώ δεν γίνεται σκαλιά, Κώστα μου. Να πας καλή, πού, να ανέβεις στον πυλώνα. Εδώ, εκεί θα μπουν σκαλιά. Ναι, αριστερά που βλέπει ο φακός, έτσι. Εκεί που το φαίνεις όλοι τώρα, το μεγάλο, το λευκό, εκεί θα μπουν σκαλιά. Έτσι, έτσι. Εδώ έχουμε το χριστουγεννιάτικο, την γκριλάντα και βολιθάκια σπασμένα, ζυγισμένα, σταθισμένα για χωματερές. Άντε να καθαρίσει λίγο το τόπο, παιδιά. Και εδώ να καθαρίσει λίγο χώρος και εδώ να γίνουν τα σκαλοπατάκια. Στη 35-37, Αηδίνιο Μάκρη. Εδώ, σήμερα, σήμερα γίνει κόμπλα, έτσι. Ναι. Κλείσαμε, Κώστα. Κλείσαμε. Ο Κώστας είναι ο φίλος μου, παιδιά, που όλο με ρωτάει πριν να ανεβάσω τα βίντεο. Αδειμονή και αυτός. Γιώργο, είχαμε δουλειά για και βολιθάκια. Του λέω, Κώστα, εχθές είχαμε. Σήμερα θα δει κλεισμένη τη δουλειά και μου αρέσει πολύ αυτή η κόμπλα. Εδώ με την κίτρινη γραμμή που κάνει αυτό το τετραγωνάκι, έτσι αυτό το ζιγζακ, μου αρέσει πολύ σαν μάτι. Είναι μια χαριτωμενιά, θα έλεγα, που βγήκε τυχαία γιατί εδώ έκατσαν τα καφάο της Wind. Δύο καφάο εδώ και δύο καφάο λίγο πιο υπερυψωμένα εκεί. Και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε. Να ξέρετε, παιδιά, έχουν πονέσει οι αγκώνες των χεριών μου, αλλά και των δύο χεριών μου. Και δεν θα σας εξηγήσω το λόγο γιατί πονάνε οι αγκώνες μου. Πιστεύω να το καταλάβατε από τα βίντεο που θα δείτε. Πάντως, να ξέρετε, οι αγκώνες μου πονάνε πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Ηλία. Ο ένας και ο μοναδικός Ηλίας. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Είναι γύρω στα 52, πόσο είναι Ηλίας, ρε? Εκεί γύρω. Είναι κοντά στην ηλικία τη δικιά μου. Ο μεγαλύτερος όλων όσων έχω δει εγώ από πλευράς παικτικής. Πάμε. Βοήθησα πολύ, πήρα και κοινό, έχω δώσει πολλά. Γεια σας, παιδιά, και από μένα και από το φίλο μου τον Κώστα. Τον Κώστα από την Καλλιθέα, που αυτός ανέδειξε το θέμα με τον Κώστα Νεστορίδη. Και ευχαριστώ όλο τον κόσμο που μέσα από το ειστέρημά του βοήθησε και βοηθάει ακόμα εκεί που πρέπει. Πάμε γερά. Αεξίδικα, Βουρλά στο 29. Με τα reader να διαβάζουν. Reader σημαίνει αναγνώστες, παιδιά. Για όσοι είστε λίγο μεγαλύτεροι από μένα και πάνω και δεν ξέρετε αγγλικά, reader είναι, βάζουμε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, το διαρκείας ή το εισιτήριό μας. Χαλκλακ, έγκυρο. Ανοίγει το τουρνικέ, μπουκάρουμε μέσα. Συνόπι, Βουρλά, 27-29. Εδώ πόρτες, δεν είναι καγκέλια, γιατί βλέπετε πάνω το διαχωρισμό, είναι με τις ηλεκτρομαγνητικές αυτές εδώ ιστορίες, με ένα κουμπάκι ανοίγουν αυτόματα, ενώ τα καγκέλια που λέω είναι αυτά εδώ που είναι σταθερά, καθώς μια υδροροή. Παρόλο που δεν είναι έτοιμη, το νερό έχει φύγει όλο. Το νερό έχει φύγει όλο, το λέει καλά ο Κώστας. Μια μικρή τρυπίτσα υπάρχει μέσα, στο αυτή τη μικρή τρυπίτσα, το φρεάτιο, το πορτοκαλένιο. Πώς το λένε το σύστημα, το μπουρί σωλήνας, και διαχέεται προς τα κάτω μέχρι το φάληρο που ενώνεται με τη θάλασσα. Πάλι Συνόπι, Βουρλά, να δουλεύουν και εδώ δυναμικά τα reader. Εδώ καγκέλια, δεν βλέπετε, δεν υπάρχει ηλεκτρομαγνητικό σύστημα, έτσι το κόλπο. Εδώ θέλουμε 2-3 χέρια να περαστούν από το φίλο τον Κυριάκο, συγγνώμη, το φίλο του Λεωνίδα, το drift εδώ του γηπέδου μας με το διαμαντόπετρα. Και εδώ βλέπετε το διαχωρισμό, υπάρχει μια διπλή, συγγνώμη, τα πάντα όλα, ναι. Μια διπλή τζαμένια κλειστή πόρτα, δεν είναι πόρτα, δεν είναι παράθυρο, είναι τζάμι.
Από εκεί και πέρα η ποπή είναι πολύ ακριβή. 3.000 το λιγότερο, 7.000 το περισσότερο, έως 70.000 που είναι για 14 άτομα η κάθε σουίτα. Διαλέξτε, προλαβασιάστε, αφαιρέστε, προσθέστε και βλέπετε το ποσό. Εγώ πιστεύω και 100.000 να βάζετε τη σουίτα και 200 αυτοί που έχουν θα τα δίναν, έτσι. Λοιπόν, με σιρήνες, όταν βάζουμε τα γκολ θα πανηγυρίζουν και οι σιρήνες, με φωτισμό κρυφό, κρυφό και αφανέρωτο και φανερό, με το φως να διαχέεται και να έχετε πολύ πολύ έντονο από αυτή την μπούκα, και συνεχίζω με τα τουρνικέ εδώ συνόπι. Βουρλά, να στηρίξω το κινητό κάπως ωραία, να σας δείξω πιο ωραία ένα από τα 25 μπαράκια που είναι διάσπαρτα τόσο στο ισόγειο όσο και στα πάνω διαζώματα, πάνω και παραπάνω, έτσι, δύο διαζώματα εδώ. Βλέπετε όλα τα μέσα για την πλήρη προστασία του κόσμου που είναι μέσα. Πήραν έκπληση, πάρα πολύ δυνατή. Πόρτες εξόδου και αυτές πολύ δυνατές, να ανοίγει, να διαχέεται ο κόσμος. Όλα γίνονται τέλεια. Σιγά σιγά μεν, αλλά τέλεια δε. Αυτό να το καλολογήσουμε στα παλικάρια που εργάζονται εδώ 5 χρόνια. Ιστορία! Γραφείτε όλοι στο κανάλι και κρυβόμα προσθέτω. Καλονί από παιδιά.